Ζούμε σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές. Κρίσιμες στιγμές για το δημοκρατικό πολίτευμα, κρίσιμες στιγμές για το κράτος δικαίου. Μετά την αποκάλυψη των δημοσιευμάτων, των ονομάτων, διότι σας θυμίζω από την εφημερίδα ντοκουμέντο και βεβαίως συνοδευόμενο και από πολλαπλά δημοσιεύματα του τύπου των τελευταίων ημερών και του εσωτερικού και του εξωτερικού, προφανώς δεν θα μπορούσε, δεν έπρεπε ούτε εγώ, αλλά ούτε το πολιτικό σύστημα της χώρας να μην δράσει ώστε να προστατευτεί το δημοκρατικό πολίτευμα, το απόρριτο, τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά όχι μόνο. Ξέρετε, εδώ όπως συνετέθη όλο το θέμα και όπως ξεδιπλώνεται καθημερινά και έρχονται ενδεχομένως και άλλες αποκαλύψεις, έχει παραβιαστεί το απόρριτο των επικοινωνιών, της αλληλογραφίας, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ενδεχομένως κτίση ή χρήση απόρριτων εγγράφων. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη ιδιότητά μου ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με αρμοδιότητα ΕΕΠ, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί, των οποίων τα ονόματά τους ήδη αναφέρθηκαν, δεν μπορεί να μένουν αμέτωχοι. Έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα της χώρας να τηρούμε όλες τις αρχές προστασίας του Συντάγματος, του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος και βεβαίως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ σήμερα κατέθεσα λοιπόν και εγώ μία μήνυση έγκληση και για την παραβίαση και τις πιθανές ποινικές πράξεις που τελέστηκαν εις βάρος μου, αλλά βεβαίως και για μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύω όμως ότι για να είναι αποτελεσματική και πρέπει να συνθέσει τις υποθέσεις μέσω των πολλαπλών μηνύσεων, εγκλήσεων κλπ. Ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική. Και βεβαίως αυτό που αρνείται η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη ως τον τελευταίο πυλώνα ο οποίος μπορεί να δράσει στην προστασία και στην διελεύκανση όλου αυτού του τεράστιου σκανδάλου, που σας θυμίζω είναι διπλό σκάνδαλο, και σκάνδαλο υποκλοπών κατασκοπίας, αλλά και σκάνδαλο συγκάλυψης. Είχατε ενδείξεις κάποιο διάστημα Κοιτάξτε, είμαι βέβαιη ότι στη χώρα έχει στηθεί ένα δίκτυο κατασκοπίας από καιρό. Τα μηνύματα λένε ότι αυτό στήθηκε με επίκεντρο, οργανώθηκε και στήθηκε και λειτουργήσε με επίκεντρο συνεργατών του Μεγάρου Μαξίμου υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού της χώρας. Έχετε στοιχεία, έχετε πληροφορίες? Ό,τι χρειαστεί θα προσκομιστεί, θα είναι στοιχεία της δικογραφίας. Είχε σχέση η σημερινή σας μηνυτήρια αναφορά με την ΕΕΠ που είχατε πάει πρόσφατα με την κύριο Σπίρτζη? Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι όλα στοιχεία δικογραφίας. Θα τα πούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε.